Λοιπόν, επιστροφή εδώ από το πιεστήριο. Πάμε να ανοίξουμε τώρα την πιο πολιτική συζήτηση. Να ακούσουμε και ένα κοινοβουλευτικό, ένα βουλευτή της κυβέρνησης και ένα βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να καλησπερίσουμε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, νότιος τομέας Β' Αθήνας. Καλησπέρα, κύριε Παπαδημητρίου. Ναι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Και να καλησπερίσουμε και τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, νομός Ηλίας. Καλησπέρα, κύριε Καλαματιανέ. Κύριο Καλαματιανός, νομίζω έχει ένα ζήτημα με τον ήχο του. Θα το διορθώσουμε και. Ωραία, έπεσε γραμμή, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, σε λίγο. Κύριε Παπαδημητρίου, βλέπω από πίσω έχετε και τη Βουλή. Τι έγινε, πού είστε, κάπου. Έχετε ωραίο φόντο. Όχι, είναι πολύ απλό. Στο Skype διαλέγει μια φωτογραφία και την παρουσιάζει. Ωραία, εγώ είδατε που δεν είμαι γνώστη. Διάλεξα τη Βουλή. Που δεν είμαι γνώστη, με βάλατε στο τρυπάκι να σα ρωτήσω πού είστε. Μια χαρά. Λοιπόν, ιστορική απόφαση σήμερα του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Είναι ιστορική, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρώτα απ' όλα είναι μια ανθρώπινη απόφαση. Mm-hmm. Το μεγάλο μήνυμα είναι ότι ο εγκληματίας και όσοι προσπάθησαν να εγκληματίσουν και σε βάρος άλλων ανθρώπων, διότι δεν ήταν μόνο φύσας, είχαν προηγηθεί οι προσπάθειες να εγκληματίσουν εναντίον των Αιγυπτίων ψαράδων και άλλων ανθρώπων, στελεχών του ΚΚΚ, το πρώτο μήνυμα είναι το ανθρώπινο. Είναι το μήνυμα που πήρε η μητέρα του Φύσα σήμερα, οι συγγενείς του, οι φίλοι του, οι αγαπημένοι του άνθρωποι. Και το κρατώ γιατί είναι πολύ σημαντικό και έχουμε την τάση να τα πνίγουμε μπροστά στο άλλο. Έχετε δίκιο. Επιτέλους, η ελληνική πολιτεία, διά της δικαιοσύνης, είπε αυτό που εμένα τουλάχιστον μου φαινόταν αυτονόητο χρόνια πολλά. Ότι οργανώσεις οι οποίες ζητούν μίσος, προπαγανδίζουν το μίσος, εναντίον ανθρώπων με φυλετικά χαρακτηριστικά, οι αντιεβραϊκές οργανώσεις όπως ήταν η Χρυσή Αυγή όταν ήταν στο 04, προτού στείλει 21 βουλευτές ο λαός στη Βουλή που βλέπετε πίσω μου. 21 βουλευτές φασίστες στείλαμε. Πρέπει να ντρεπόμαστε σήμερα. Το 2012. Όσοι το έκαναν. Βέβαια, όσοι το έκαναν αυτό. Αλλά αυτή είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία μίλησε σήμερα όπως είχε μιλήσει και πολύ σωστά το υπογράμμισε αυτό ο Μητσοτάκης λίγο νωρίτερα, το απόγευμα. Όταν βγήκε η απόφαση, λέγοντας ότι δεν σχολιάζει τη δικαστική απόφαση, έτσι είναι το σωστό, αλλά ως άνθρωπος, ως πολιτικός, είπε ότι η δημοκρατία μίλησε. Γιατί η δημοκρατία είναι όλα μαζί. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Είδατε κι εσείς, ας πούμε, είπατε πριν, ο βουλευτής της κυβέρνησης. Δεν πάει έτσι. Είναι βουλευτής της πλειοψηφίας στη Βουλή. Η κυβέρνηση είναι άλλο πράγμα. Σωστό. Έτσι και η δικαιοσύνη είναι ένα τρίτο. Κύριε Παπαδημητρίου, ο πολιτικός κόσμος φέρει ευθύνη για το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή βρέθηκε με 7% περίπου στην Βουλή και 500.000 ανθρώπους να την ψηφίζουν. Φυσικά και έχει τεράστια ευθύνη ο πολιτικός κόσμος και οι ευθύνες είναι ότι θα έπρεπε να είμαστε και ελπίζω να είμαστε από εδώ και πέρα πιο προσεκτική, πιο σοβαρή και λιγότερο εύκολη στα λαϊκίστικα συνθήματα και στις λαϊκίστικες ενέργειες. Αυτό που ανέβαζε τη Χρυσή Αυγή, εγώ το θυμάμαι όταν πήγα στο Σύνταγμα, όταν άρχισε να συγκεντρώνεται ο κόσμος τότε, έτσι, στο Σύνταγμα. Και μου λένε κάποιοι παλιοί γνωστοί και πολύ καλά ενημερωμένοι για αυτές τις κινήσεις, αυτοί που δέχτηκαν και τις επιθέσεις που λέγαμε πριν, μου λένε πρόσεχε καλά, εδώ μπορεί να γίνονται κουβέντες. Παραπάνω γίνονται άλλα πράγματα. Και αυτό δυστυχώς ο πολιτικός κόσμος το ανέχθηκε. Κακά τα ψέματα. Και το ανέχθηκαν όσοι με τον λαϊκισμό προσπαθούσαν να στείλουν την κοινή γνώμη, να στείλουν το λαό μπροστά σε μια απερίγραπτη τραγωδία που αντιμετωπίζαμε, την κατάρρευση των δημοσίων οικονομικών μέσα σε μέρες παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δεν το χειρότερο σενάριο που μπορούσε να σου συμβεί. Έτσι, προσπαθήσαν να παγιδεύσουν το λαό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, αν μου επιτρέπετε, ναι, διότι έχω υποστεί και προσωπικό bullying, όταν έλεγα ότι παιδιά, το να πάτε να μοιράζετε τρόφιμα δεν είναι η λύση. Διότι στο ένα στενό μοίραζαν οι μεν, στο άλλο μοίραζε ο λαγός και οι άλλοι χρυσαυγίτες. Αυτός ο λαγός, ο οποίος σήμερα ακόμη. Είναι ευρωβουλευτής. Είναι ευρωβουλευτής σήμερα. Ναι, αφήστε το αυτό. Αυτό είναι άλλη τροπή. Yeah. Αλλά σήμερα ακόμη κάνει δήλωση και μας υβρίζει εμάς όλους. Ναι, ναι. Προκλητική για πατρίδες και οικογένεια. Είναι προκλητική, λέει, ότι εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα, λέει. Αυτό λέει. Το πάει και πιο πέρα. Πάμε να ακούσουμε όμως τον κύριο Παπαδημητρίου. Να ακούσουμε και τον κύριο Παπαδημητρίου. Το περιμένουμε το λαγό. Ναι. Ο λαγός έγινε λαγός όταν τον πήγανε στη δικαιοσύνη. Έγινε λαγός. Δυστυχώς κάποιοι το ψήφισαν στις ευρωεκλογές. Ναι, ευτυχώς. Και είναι ενεργεία. Το λέω αυτό γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Είναι ενεργεία, ευρωβουλευτής. Θα σας θυμίσω κάτι.
μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ευτυχώς ο λαός, έτσι, που έχει τις ευθύνες του, κακά τα ψέματα, έτσι, έστειλε 21 βουλευτές το 2012 στο Κοινοβούλιο. Ευτυχώς όμως ο ίδιος λαός μεταξύ των ευρωεκλογών και των βουλευτικών εκλογών, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, κατά 110, αν θυμάμαι καλά, χιλιάδες ψηφοφόροι λιγότεροι πήγανε να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή. Ναι, κάτι είναι και αυτό. Αλήθεια και αυτή αυτό. Τη στιγμή. Κύριε Καλαματιανέ, όμως. Μισό λεπτό, ναι. Πώς το λένε, Αλέξανδρε, με συγχωρείς. Μισό λεπτό, ο Καλαματιανός. Ναι, ναι. Να πάμε στον κύριο Καλαματιανό και θα επιστρέψουμε. Κύριε Καλαματιανέ. Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε τώρα, φαντάζομαι, καθαρά και καλά. Λοιπόν, πάμε το πρώτο σας σχόλιο για αυτή την ιστορική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Με σφραγίδα πλέον ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Έτσι αποφάσισαν τα ελληνικά δικαστήρια. Ναι, κύριε Σχαδήμα, πρόκειται πράγματι για μια ιστορική δικαστική απόφαση. Είναι μια νίκη για την δικαιοσύνη, μια νίκη για το κράτος δικαίου, μια νίκη για την δημοκρατία μας συνολικά. Αποτελεί δικαίωση βεβαίως για τα θύματα του ναζιστικού μορφώματος, για τον Παύλο Φίσα, τον Λουκμάν και όλους όσους βίωσαν, ένιωσαν τι σημαίνει η βία των Ναζί, των φασιστών, των ρατσιστών κλπ. Αποτελεί δικαίωση βεβαίως και για τους συγγενείς, τη Μάγδα τη Φίσα και όλους αυτούς που στάθηκαν μπροστά στον αγώνα, στην προσπάθεια κατά του ναζισμού και του φασισμού. Θα πρέπει όμως από εδώ και πέρα να δούμε και να συνεχίσουμε τη μάχη κατά όλων αυτών των φαινομένων του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, αλλά ακόμα και της φτώχειας, της εξαθλίωσης, του μίσους κατά του διαφορετικού και του αδύναμου. Θα πρέπει να αναλύσουμε και να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα τα φαινόμενα τα οποία οδήγησαν στη γιγάντωση του φαινομένου Χρυσής Αυγής, της Χρυσής Αυγής κατά τη διάρκεια του 2010-2015. Τότε πράγματι χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες πολιτών ψήφισαν αυτό το ναζιστικό μόρφωμα. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό και να συνεχίσουμε τη μάχη κατά της φτώχειας, των λουκέτων, της ανεργίας, του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας, γιατί έχουμε ξανά μια οικονομική κρίση να αντιμετωπίσουμε και πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να περιορίσουμε τις αρνητικές συνέπειες. Βεβαίως θα πρέπει να μην υπάρχει και ανοχή κατά του φαινομένου αυτού, κατά του ναζιστικού μορφώματος. Και παρόντος του κυρίου Παπαδημητρίου λέω ότι είχε αναφερθεί παλιότερα σε συμμαχία με σοβαρή Χρυσή Αυγή. Δεν πιστεύω ότι κάποιος από τους καταδικαστέντες σήμερα αποτελούν κάποια σοβαρή Χρυσή Αυγή και η Χρυσή Αυγή δεν μπορεί ποτέ να είναι σοβαρή. Κύριε Καλαματιανέ, μιλάτε για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε. Και δεν έχω τίποτα να απαντήσω σε αυτό. Είναι μια δηλώση, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν έχετε ακούσει τις δηλώσεις σας. Ούτε με ξέρετε. Εγώ από μικρός άνθρωπος μεγάλωσα. Ναι, όχι, δεν λέω κάτι, βεβαίως. Όχι. Ξέρω τι λέτε. Δεν δείχνουμε καμία ανοχή. Ποτέ δεν δείξαμε καμία ανοχή. Αυτός που έστειλε στα δικαστήρια ήταν ο Σαμαράς, ήταν ο Βενιζέλος, ήταν ο Δέδιας, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που καθυστέρησαν. Αναφερθήκατε σε κάποια ανοχή, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν βρίσκανε. Ανοχή, αναφερθήκατε για πλατείες κλπ. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει και τα πολιτικά πρόσωπα ή δημοσιογράφοι να δείχνουν. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν είχατε αναφερθεί σε σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ότι είναι αναγκαία στο πολιτικό σύστημα. Ναι, αλλά αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Εγώ δεν εννοούσα ποτέ τους φασίστες και αυτούς ότι μπορεί να γίνουν ευγενικοί. Εγώ ήμουν της άποψης, αντιθέτως με αυτά που δεν καταλαβαίνετε ίσως γιατί δεν έχετε αρκετά χρόνια σε αυτή την πολιτική ζωή, αλλά θα δείτε το εξής. Εγώ ήμουν υπέρ της άποψης που είχε πει τότε, θα σας πω τώρα, ένας... Αλλά το προσπερνώ. Όχι, δεν μιλούσα σε εσάς, μιλούσα στον συνομιλητή μου. Τον κύριο Καλαματιανό υποτιμάτε. Ναι. Υποτιμάτε. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα. Θα έπρεπε να ζητήσετε μια συγγνώμη. Με ευγένεια σας μιλάω. Μια συγγνώμη για αυτή τη δήλωση τουλάχιστον. Όχι, δεν ζητώ συγγνώμη. Στον λαϊκισμό που κάνατε δεν ζητώ συγγνώμη. Αλλά θα σας απαντήσω όπως πρέπει. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ποιο λαϊκισμό, κύριε Παπαδημητρίου. Επιτρέψτε μου. Για να ακούσω. Να είστε ευπρεπείς, παρακαλώ. Πολύ προτού. Όταν εμείς λίγοι δυστυχώς λέγαμε ότι θα έπρεπε κανονικά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος το είχε διατυπώσει υπέροχα. Ήτανε πριν, θα είχαμε προλάβει και τη δολοφονία ενδεχομένως. Μακάρι. Αλλά είπε ότι τέτοιου είδους μορφώματα, τέτοιου είδους οργανώσεις, πρέπει η δημοκρατία να μην τους δίνει το δικαίωμα να παρουσιάζονται στις εκλογές. Ποτέ. Δεν πρέπει να δίνουμε το δικαίωμα σε ανθρώπους οι οποίοι μας λένε άμεσα με οποιοδήποτε τρόπο. Η Βουλή νομοθετεί. Η Βουλή νομοθετεί.
Εάν δηλαδή ο πολιτικός κόσμος θεωρούσε ότι έπρεπε το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής να μην κατέβει στις εκλογές, ας νομοθετούσε για να μην κατέβει. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Αυτό ζητούσαμε ορισμένοι δημοσιογράφοι, άλλοι διανοούμενοι, ο πολιτικός Βαγγέλης Βενιζέλος, αρχηγός τότε. Έπρεπε βεβαίως αυτό να το έχουμε προσέξει και να έχουμε προλάβει. Διότι αλλιώς τι γίνεται. Γίνεται αυτό που έγινε τώρα. Πήρε 5 χρόνια η δικαιοσύνη, διότι εδώ υπάρχει δημοκρατία. 5,5 διότι χρόνια. Εδώ δεν έχουν επικρατήσει οι λαϊκιστές. Οι λαϊκιστές δεν σέβονται καν τη διάκριση των εξουσιών. Αυτό το σέβεται μόνο ο φιλελεύθερος δημοκράτης. Δηλαδή το σέβονται αυτοί που στήσαν τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω, δεν ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω ζητήσει συγγνώμη από κανέναν που ανέχθηκαν δυστυχώς τον λαϊκισμό αυτόν, έλεγαν τα ίδια πράγματα με τους ίδιους περίπου τρόπους. Άλλοτε τα λέγανε από διαφορετικές κατευθύνσεις και τελικώς έστελναν τον λαό σε ακραίες στάσεις. Και όταν τον στέλνουμε σε ακραίες στάσεις, θα μου επιτρέψετε, αγαπητέ συνάδελφε, θα μου επιτρέψετε να σας πω, όταν τον στέλνουμε στα άκρα τον λαό. Σε μένα μιλάτε, κύριε Παπαδημητρίου. Και δεξιά. Όχι στον λαό. Σε μένα μιλάτε. Σε μένα απευθύνεσαι. Θα απαντήσετε εσείς, κύριε Καλαματιά, μου λένε ότι είστε 4 συνάδελφοι. Όχι, επειδή είπε, κύριε συνάδελφε. Ιδιότητα μίλησε γι' αυτό. Στον παρουσιαστή μας μιλάω. Λοιπόν. Μπερδέψαμε εδώ τώρα τις ιδιότητες, έχετε δίκιο. Πρέπει λοιπόν με τη σημερινή απόφαση του το ανώτερο δικαστήριο αυτό, το εφετείο, δεν δίδαξε απλώς πώς πρέπει να γίνεται η δουλειά. Δίδαξε το πνεύμα των νόμων όπως έχει γράψει πριν από αμνημόνια 7 χρόνια, πανεώνες, ο Μοντεσκιό. Δεν αρκεί ο νόμος και η τυπολατρεία. Πρέπει να ερμηνεύουμε τον νόμο στην ουσία του. Αυτό που κρατά την πολιτεία σταθερή, με την έννοια που οι Έλληνες πρώτη φορά δίδαξαν τον κόσμο τι σημαίνει πολιτεία. Και νομίζω, και θα δείτε ότι θα συμφωνήσετε σε αυτό, πρέπει να προσέχουμε και τους αντιπάλους μας, εμείς τώρα μεταξύ μας που μιλάμε με τον συνάδελφο του, με τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς, έτσι να προσέχουμε στον άλλον, να μην βιαζόμαστε να καταδικάζουμε, να ξέρουμε σε ποιον μιλάμε και να μην αποδίδουμε κατηγορίες, γιατί όταν μας λένε οι μυστικές συνωμοσίες Μπαλτάκου, Μπαλτάκου με τον Κασιδιάρη είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφεται. Πιάσατε ακριβώς αυτό που με ανησυχούσε εκείνο το βράδυ, όταν είπα προσέξτε καλά, μην πίσω από αυτούς τους ανοήτους, τους φασίστες, μας βγούνε τίποτα ευγενικοί φασίστες. Πιάσατε ακριβώς αυτό, αλλά αυτό είναι θέμα ιστορίας. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον κύριο Καλαματιάνο να δούμε τι λέει. Κύριε Καλαματιανέ. Κύριε Σχιαδήμα, ανέφερα και προηγουμένως ότι πράγματι πρέπει όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες, πολιτικοί και πολίτες ευρύτερα, να έχουμε το νου μας να είμαστε στην πρώτη γραμμή, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα εκείνα που οδήγησαν στη γιγάντωση της Χρυσής Αυγής. Και τέτοια φαινόμενα ήταν, ξαναλέω, η ξενοφοβία, το μίσος, τη διαφορετικότητα, στον αδύναμο, ο ρατσισμός, δεν η φτώχεια, τα λουκέτα. Ποιος λαϊκισμός? Κύριε Παπαδημητρίου, αυτό που οδήγησε στην άνοδο. Αφήστε, σας άκουσα. Κύριε Παπαδημητρίου, αφήστε να μιλήσω. Αφήστε τον κύριε Παπαδημητρίου. Κάνετε το ερώτημα, θα απαντήσω. Αφήστε να μιλήσω. Γιατί πριν, δεν υπήρχε πριν το 2010. Ποιες συνθήκες κοινωνικές και οικονομικές οδήγησαν σε αυτό το φαινόμενο. Αντίστοιχα με τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία. Ανεργία, φτώχεια, ρατσισμός, ξενοφοβία. Αυτά ήταν. Ήταν δηλαδή άρα η οικονομική κρίση έφερε και όλα αυτά τα φαινόμενα. Αυτά πρέπει όλοι μαζί να τα σταματήσουμε, να τα αντιμετωπίσουμε και να μην δείχνουμε καμία ανοχή, είτε δημοσιογράφοι, είτε συμμετέχοντες στο δημόσιο λόγο, είτε πολιτικοί, να ρίχνουμε νερό στο μήλο αυτής. Οι φασίστες ήταν λαϊκιστές, δηλαδή αυτό θέλετε να πείτε, κύριε Παπαδημητρίου. Ήταν φασίστες, δεν ήταν λαϊκιστές. Ο Καλαματιανός μιλάει τώρα. Κύριε Καλαματιανέ, τελειώσατε. Ολοκλήρωσα, ναι. Εξήγησα τι οδηγεί στη γιγάντωση αυτού του φαινομένου. Και πρέπει να είμαστε όλοι απέναντι σε αυτό. Να είμαστε... Δεν είμαστε όλοι απέναντι. Πρέπει να είμαστε. Βεβαίως πρέπει να είμαστε. Όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι πρέπει να είμαστε. Και να μην ρίχνουμε, να μην δείχνουμε ανεκτικότητα. Καμία ανεκτικότητα στο ρατσισμό, στα φαινόμενα, ξαναλέω. Ρατσισμό, ξενοφοβία, μυσαλλοδοξία. Αλλά ταυτόχρονα να μην εντείνουμε και τις κοινωνικές ανισότητες. Να μην εντείνουμε, για παράδειγμα, τη φτώχεια των εργαζομένων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλπ. Να δούμε πώς μπορούμε να οδηγήσουμε σε οικονομική και κοινωνική ανάταξη, ώστε να αυτά τα φαινόμενα να σβήσουν και στην πράξη να είμαστε απέναντι σε κάποια τέτοια ενέργεια. Ναι, κύριε Παπαδημητρίου. Μπορώ να σας πω κάτι. Δεν διαφωνώ ότι η κρίση δημιουργεί αντικειμενικά δημιουργεί συνθήκες ανόδου των λαϊκιστών. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Είναι λαϊκιστές ή φασίστες?
Είναι μιλάμε για ναζί, κύριε Παπαδημητρίου. Για ναζί μιλάμε. Για φασίστες. Για ρατσιστές μιλάμε. Η πλατφόρμα πάνω στην οποία πάτησαν αυτοί που λέτε, οι ναζί, οι φασίστες, οι χρυσαυγίτες, ο Μιχαλολιάκος, ήταν γνωστό στους Αθηναίους. Όσοι παρακολουθούμε τα πολιτικά μας δεν είναι η φτώχεια, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν είναι εξαθλίωση. Δεν είναι ο ρατσισμός. Δεν είναι το μίσος. Αυτό λέτε. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να μιλήσω, γιατί ο φασισμός πρώτα απ' όλα δεν αφήνει τον άλλο να μιλήσει. Παρακαλώ, εγώ σας διακόψατε πριν. Εγώ λέω το εξής. Ενώ πραγματικά ήμασταν σε οικονομική κρίση, αυτό θέλει πολύ προσοχή. Όπως και τώρα. Τώρα έχουμε μία κρίση με μία ασθένεια. Με μία πανδημία. Αντί να αντιμετωπίζουμε με λαϊκισμό, με ευκολία να λέμε τον αντίπαλό μας ή τον άλλο που προσπαθεί να δώσει μια λύση, να λέμε ότι είναι, δεν με λέγατε εμένα και δικοί σας σύντροφοι, ότι είμαι φιλογερμανός ή τα λοιπά. Δεν μας έχουν υβρίσει εμάς. Τι λέτε τώρα. Πότε. Όλα αυτά γινόντουσαν όλη την περίοδο που προσπαθούσαμε να κερδίσουμε. Όλη την περίοδο που προσπαθούσαμε να κερδίσουμε τη μάχη εναντίον της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο του Βάρτα Σόιμπλε. Και αυτό οδήγησε στην περίοδο που κάποιοι έλεγαν ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουν οι δανειστές στα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης. Κανείς δεν το είπε ποτέ αυτό. Δεν το είπε. Κανείς από τη δικιά μας παράταξη. Εσείς ως δημοσιογράφος δεν λέγατε ότι δεν πρέπει οι δανειστές να υποχωρήσουν στις υπερφύαλες και εκτός λογικής αιτήσεις. Τα θυμάμαι πολύ καλά, σας παρακολουθώ πολύ προσεκτικά. Μπορεί να με παρακολουθείτε προσεκτικά, αλλά θα μου επιτρέπετε εγώ να θυμάμαι καλύτερα αυτά τα πράγματα και ξέρω και τι λέω. Δεν μπαίνουμε όμως σε προσωπικές διαλέξεις. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και εγώ αυτό τόση ώρα τώρα. Τι έλεγε ο Παπαδημητρίου Καλαματιανός, τι γίνεται από εδώ και πέρα, δεν είναι το θέμα. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Εγώ εστιάζω σε αυτό, κύριε Σκαλήμα. Το από εδώ και πέρα. Τι έγινε και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Το ίδιο λάθος. Αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Για ολοκληρώστε, κύριε Παπαδημητρίου. Εγώ νομίζω ότι θα. Δικαστών, σας ακούμε. Διότι τις αποφάσεις των δικαστών, ναι. Διότι δεν έχει τελειώσει. Με ακούτε, ναι, με ακούτε ναι. Τώρα. Ωραία. Θα καθίσουμε να ακούσουμε προσεκτικά τις αποφάσεις των δικαστών και θα δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη εκπαιδευτεί όλοι στο να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Γιατί και σήμερα, κατά τη γνώμη μου, η δικιά μου γνώμη είναι, παρολίγων, δηλαδή λίγο να πηγαίναν κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά, θα είχαμε κακά ξεμπερδέματα. Έτσι, και το να πάει ο Τσίπρας εκεί για να βγάλει το δεκάρικο που 4,5-5 χρόνια δεν έβρισκε αίθουσα το δικαστήριο να συνεδριάσει και πήγαιναν το πρωί οι άνθρωποι, πήγαινε η μάνα του Φίσα το πρωί και έφευγε γιατί δεν μπορούσε να συνεδριάσει το δικαστήριο. Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θέλει σοβαρότητα η δημοκρατία, δεν θέλει λαϊκισμούς και επειδή ο λαϊκισμός είναι υποκθόνιο. Κύριε Παπαδημητρίου, πήγαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν είναι σημαντικό έξω από το δικαστήριο τη μέρα που δικάζεται η εγκληματική οργάνωση να είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για να δείξουν ότι το πολιτικό σύστημα είναι εδώ απέναντι στους φασίστες. Απέναντι στους φασίστες είμαστε προφανώς. Δεν χρειάζεται να πάμε πουθενά. Εγώ θέλω τη δικαιοσύνη να την αφήνουμε ήσυχη να κρίνει. Μπορούμε βεβαίως μετά και να σκεφτούμε αν η κρίση αυτή ήταν αρκούντος αυστηρή, αν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο, αλλά χρειάζεται να είμαστε ψύχρεμοι. Έτσι, αυτό λέω και σκεφτείτε το λίγο. Κύριε Καλαματιανέ, με αφορμή αυτό που είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου πριν από λίγο, γιατί είναι και συνάδελφος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που είπε, επί των ημερών σας, όταν ήταν κυβέρνηση, υπήρχαν καθυστερήσεις στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Γιατί αυτό είπε. Κύριε Σκιαδήμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά είναι ιδεολογικά και πολιτικά σε πόλεμο με τον ναζισμό και τον φασισμό. Μάλιστα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό και βεβαίως γέννηση κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποκλειστεί αυτό το μόρφωμα από οποιαδήποτε έτσι, διαδικασία κλπ. Είναι αυτά που έκτασα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογώ επί του θέματος. Και πράγματι πρέπει, ξαναλέω, από εδώ και πέρα όλοι να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα που οδηγούν στην όξυση των προβλημάτων, που οδηγούν σαν αίτια στη γιγάντωση του ναζισμού και του φασισμού. Θα πρέπει κλείνοντας να πω βεβαίως ότι επειδή αναφέρθηκε ο κ. Παπαδημητρίου στα σημερινά γεγονότα, ίσως εννοεί την αστυνομική έτσι, πρόκληση κατά των διαδηλωτών, των συγκεντρωμένων. Μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Είδατε, τραυματίστηκε και
βουλευτής μας, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, από χρήση δακρυγόνου, θα πρέπει όλοι να δείχνουν συγκράτηση και εγκράτεια. Δεν ήταν φαινόμενα αυτά θετικά. Στο ειρηνικό πλήθος υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν μαρτυρίες που χρησιμοποιήθηκαν χημικά. Η Άβρα ξεκίνησε να ρίχνει όταν όλοι πανηγύριζαν και χειροκροτούσαν για την απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Κύριε Παπαδημητρίου, η αστυνομία διέλυσε το πλήθος. Περίμενε ότι θα λέγατε ένα ευχαριστώ στην αστυνομία που προστάτευσε ακριβώς το πλήθος από τους εχθρούς του. Διότι υπήρχαν μέσα εκεί. Η πλειοψηφία της αστυνομίας κάνει τη δουλειά της, κύριε Παπαδημητρίου. Όχι, όλη η αστυνομία κάνει επιτρέψτε τη δουλειά της. Επιτρέψτε μου. Σας λέω, σας απαντώ σε αυτό. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Έχουμε φαινόμενα άσχημα στο παρελθόν. Η μεγάλη πλειοψηφία των αστυνομικών οργάνων κάνει τη δουλειά της και λειτουργεί στα πλαίσια του νόμου και της δημοκρατίας. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Η αστυνομία προστάτευσε σήμερα μία συγκέντρωση ειρηνική από αυτούς που θέλανε. Ορίστε. Διαλύοντας τη με χημικά. Ο Υπουργός θα πρέπει να απαντήσει, βέβαια. Με συγχωρείτε. Δεν διέλυσε καμία. Τα έκανε γιατί αν δεν το έκανε αυτό, αν δεν απέκρουε αυτούς που προσπαθούσαν να κάνουν τις πράξεις ακραίες, τις οποίες νομίζω ότι ήσασταν παρόν, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν το είδατε, δεν ήσασταν παρόν. Ναι, όταν είσαι παρόν, δηλαδή. Όταν είσαι παρόν, τα βλέπεις καλύτερα, νομίζετε. Εγώ ξέρω ότι είδα αυτό και υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και μαρτυρίες. Πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πάντοτε. Αφήστε τα αυτά. Αποφασίστε. Δεν καμιά διαδικασία κατάληψης. Να στηρίξετε. Τέτοια διαδικασία. Αποφασίστε μια για πάντα να στηρίξετε τη δημοκρατία, το κράτος και την πολιτεία. Από εμάς, κύριε Παπαδημητρίου, απόλυτη στήριξη της δημοκρατίας. Όχι, το κάνετε κατ' επιλογή. Τη στήριξη των νόμων και του συντάγματος. Είμαστε υπέρ αυτής. Το κάνετε δυστυχώς κατ' επιλογή. Το κάνετε κατ' επιλογή. Και όταν από βλέπετε... όλους. Ίσα-ίσα που θέλουμε από όλους τη στήριξη των νόμων και του συντάγματος. Διαφωνούμε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, καθώς κλείνουμε σιγά-σιγά, έχουμε ένα-δύο λεπτά. Είναι ιστορική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Θα ήθελα από ένα σχόλιο για τα εθνικά θέματα. Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν το κλιμακώνει με αυτό που γίνεται στην Κύπρο, κύριε Παπαδημητρίου. Αξίζει από εσά. Με αυτό που γίνεται στην Κύπρο. Εμείς ετοιμαζόμαστε για διερευνητικές επαφές. Και ο Ερντογάν κάνει του κεφαλιού του στην Κύπρο και με την Αμόχωστο. Του κεφαλιού του κακώς. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Γιατί σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, δυσκολύτερα να το κοιτάζω εδώ μπροστά, διαμαρτυρόμενο εντόνως, καλέσαμε και τον πρεσβευτή μας πίσω από τους Αζέρους, από το Αζερμπαϊτζάν, έτσι, το οποίο τόλμησε να πει ότι η Ελλάδα ανέχεται τρομοκρατία. Ναι. Έτσι, και δεν θέλω τώρα να μπω στη συζήτηση γιατί τόσο εύκολα μας λένε ότι ανεχόμαστε τρομοκρατία, αλλά αφήστε το τώρα. Αλλά η συμπαράστασή μας στους Αρμένιους, στην Αρμενία και στη μεγάλη μάχη δείχνει ότι η Ελλάδα σε αυτή την ιστορία της κόντρας με την Τουρκία του Ερντογάν δίνει ένα μήνυμα παγκόσμιο. Και καταλαβαίνετε ακριβώς, και δεν νομίζω ότι η ερώτηση... Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις ειρηνικές και τις διπλωματικές προσπάθειες. Mm-hmm. Αλλά βλέπετε ότι ακόμη και η Μέρκελ πληροφορούμαστε τώρα τις τελευταίες ώρες ότι υποχρεώθηκε επιτέλους να καταλάβει ότι ο Ερντογάν κάπου τους έχει γραμμένους, για να το πω τώρα ευθέως. Διότι όταν πηγαίνει στα Βαρόσια και στην Αμόχωστο και εδώ πλέον προσβάλλει τα Ηνωμένα Έθνη ευθέως. Και αναρωτιέμαι τι θα γίνει και εκεί. Ολοκληρώστε να δώσει να μιλήσει ο κ. Κύριος Καλαματιανός, πρέπει να κλείσουμε. Ναι, αλλά μην λέμε ότι επειδή εμείς είμαστε υπέρ της διπλωματικής οδού για να επιλύουμε τις όποιες διαφορές υπάρχουν, έτσι, να λέμε, μην μιλάμε ειρωνικά γι' αυτό, βλέπετε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ επικίνδυνο ιμπεριαλιστή στη γειτονιά μας. Κύριε Καλαματιανέ. Γι' αυτό θα το ξαναπώ. Όχι λαϊκισμούς. Κύριε Καλαματιανέ, κύριε Σκαδήμα, δεν έχω διάθεση αντιπολίτευσης, αντιπεριλευτικού λόγου. Τα εθνικά θέματα πρέπει να μας ενώνουν όλους. Είναι υπαξιακά ζητήματα για τον ελληνικό λαό. Πρέπει να είμαστε πάντα ειλικρινείς. Τον Ιούνιο του 2019, ο Πρωθυπουργός της χώρας τότε, ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον Πρόεδρο της Κύπρου, τον κ. Αναστασιάδη, πίεσαν και πέτυχαν να επιληθούν και οι Ρώσεις για πρώτη φορά κατά της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη Σύνοδο. Το Μάιο να υπάρχει πίνακας. Ναι. Αποφασίστηκε στο κείμενο
των συμπερασμάτων υπήρχε. Κύριε Παπαδημητρίου, αφήστε τον, πρέπει να κλείσουμε, να ακουστεί. Δυστυχώς απέτυχε η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα στην Σύνοδο Κορυφής να μπει ούτε καν η λέξη. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδημητρίου, ούτε καν η λέξη οι Ρώσοι δεν μπήκε στο κείμενο. Σε μια στιγμή, σε μια περίοδο που η τουρκική προκλητικότητα υπήρχε ένταση, είχε γίνει πλέον επιθετικότητα. Και πρέπει να ξέρουμε πάντα ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος ταραξίας που στο εσωτερικό φέρεται με αυταρχισμό, καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο εξωτερικό λειτουργεί επεκτατικά, εισβάλλει σε χώρες όπως την Κύπρο και στη Συρία, έχει στρατό στη Λιβύη και υποδαβλίζει, υποθάλπτει την επίθεση των Αζέρων κατά των Αρμενίων. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την Τουρκία θα έπρεπε να υπάρχει μια απόφαση, σαφής απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυρώσεις κατά της παράνομης συμπεριφοράς της, κατά της παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων δύο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου και της Ελλάδας. Δεν υπήρξε αυτό. Η Τουρκία αποθρασύνεται με τέτοιες ενέργειες ως ταραξίας, παίρνει θάρρος και δυστυχώς βλέπουμε ότι προβαίνει και σε άλλες παράνομες ενέργειες. Να σας ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Δημήτρη Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Έγινε ζωντανή συζήτηση. Λοιπόν.